Σαν να είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι με το Μουτζούρι. Ποιος θα μείνει με την ευθύνη στα χέρια. Όχι, για τη διάσπαση εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Πραγματικά καθόλου δεν με ενδιαφέρει ποιος θα. Ούτε πιστεύω ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό. Ο το ποιος θα είναι που θα μείνει με το Μουτζούρι και ποιος δηλαδή προκάλεσε τη διάσπαση. Ο κύριος Παπάς, και οι δύο. Καθήμενος εδώ χθες, είπε ότι κάποιοι επιχειρούν να σκοτώσουν πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα και είναι δικοί μας αυτοί που το επιχειρούν. Συμφωνείτε? Ναι, εγώ όχι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να σκοτωθεί ο Αλέξης. Ότι επιχειρούν, λέω, κάποιοι. Ναι. Μάλιστα χρησιμοποίησε και τον τίτλο του τραγουδίου, το... Ναι, ναι. Για το γυαλαστό παιδί. Ναι, μόνο που τα μπλέξαν εκεί πέρα και λέγανε ότι είναι ο ένας για το Θοδωράκι και ο άλλος... Καλά, το... αφήστε το αυτό. Για... υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση. Ενώ είναι για ένα Ιρλανδό, όπως ξέρετε. Υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση. Να εξοντωθεί πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας. Να σας πω κάτι, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες εξηγήσεις. Θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι πολιτικά τα, δεν λέω ιδεολογικά, λέω πολιτικές οι διαφωνίες, είναι πολιτικά τα προβλήματα. Θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θέλουν... Γιατί για να θέλει κανείς να κάνει κάτι πρέπει να μπορεί κιόλα. Θεωρείτε ότι δεν είναι ρεαλιστική η προσέγγιση τους, αυτό θεωρείτε? Θεωρώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ένας αγωνιστής της αριστεράς από τα 15 του. Μένει σταθερός στις απόψεις του και στην στρατηγική που έχει χαράξει και έχουμε χαράξει όλοι μαζί. Και κυρίως κάνει αυτό που δυστυχώς πολλές φορές οι αριστεροί δεν το είχαμε καταφέρει τόσα χρόνια. Να αντιστοιχείτε με τις ανάγκες του κόσμου και ιδιαίτερα των αδύναμων οικονομικά στρωμά και κοινωνικά στρωμάτων. Να έρχεται σε πλήρη αντιστοίχηση και να προσπαθεί να μετουσιώσει σε πολιτική τις ανάγκες αυτού του κόσμου. Ανεξάρτητα αν αυτό έρχεται κόντρα αυτό που λέμε με την ιδεολογία σου ή δεν έρχεται. Γιατί και αυτό ένα στέλεχος, ένα ηγέτης ο οποίος το καταφέρνει, κατά τη γνώμη μου δεν σκοτώνεται. Κύριε Φλαμπουράρη, εν ολίγης μας λέτε ότι η προσέγγιση τους δεν είναι ρεαλιστική. Εσείς θεωρείτε ότι εξηγήσατε επαρκώς στους πολίτες προεκλογικά ότι αυτή είναι, αυτή στην οποία καταλήξαμε είναι η μόνη ρεαλιστική λύση? Ναι, όταν ξεκινήσαμε προεκλογικά πιστεύαμε ότι υπήρχε και άλλη λύση. Άρα κάνατε λάθος. Για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θεωρώ, ναι, ότι κάναμε δύο θέματα εκτιμήσεις στις οποίες πέσαμε έξω. Το ένα θέμα ήταν ότι θεωρούσαμε ότι οι δυνάμεις, ο σχετισμός των δυνάμεων, έτσι όπως είναι βεβαίως, είναι αρνητικός, αλλά θα υποχωρήσουν σε ένα βαθμό... Γιατί θα σεβαστούν τη λαϊκή. Στην Ευρώπη εννοείται ο σχετισμός. Ναι, στην Ευρώπη. Αυτό ήταν γιατί... η πρώτη λάθος εκτίμηση, ότι δεν υποχώρησαν οι δυνάμεις που περιμένατε να υποχώρησαν. Ναι, ότι θα εκτιμούσαν ότι είμαστε μια νέα κυβέρνηση, έχουμε πάρει την οποία ψήφο από τον ελληνικό λαό, επιθυμούμε, δεν επιθυμούμε να φύγουμε από την Ευρωζώνη, αλλά επιθυμούμε μια πολιτική η οποία δεν θα σκοτώνει τα παιδιά μας. Ένα και η δεύτερη λάθος εκτίμηση. Και η δεύτερη, κατά τη γνώμη μου, λάθος εκτίμηση είναι ότι είχαμε εκτιμήσει υπερβολικά τις δυνατότητες που έχουμε σαν χώρες του Νότου να αντισταθούμε. Παρότι προς το τέλος φάνηκε μια ουσιαστική διαφοροποίηση. Άρα υπάρχει ένα θέμα δυσαρμονίας σε σχέση με την εντολή στην πραγματικότητα που πήρατε. Άρα, έτσι. Άρα λέω, υπήρχαν δύο έτσι εκτιμήσεις, το λέω αυτό, δεν έχουμε συνεδριάσει για να πούμε ότι... Αλλά σας λέω ποια είναι η δική μου η εκτίμηση και γι' αυτό είμαστε πια προχωρώντας, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε στο δίλημα το οποίο ετέθη εξ αντικειμένου. Μάθατε τα λάθη σας. Να το πω αυτό που το είπε και ο Γιάννης Δραγασάκης παλιά. Ενηλικιώθηκε τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και έμαθε από τα λάθη του. Εγώ νομίζω ότι πάντα μαθαίνουμε. Δηλαδή είναι μία έναη και συνεχής διαδικασία η ενασχόληση με αυτά τα θέματα. Σου παρουσιάζονται κάθε φορά καινούργιες συνθήκες τις οποίες... Το στίχημά σου είναι να μπορείς να αντιστοιχηθείς.
Δηλαδή να τις αναλύσεις και να πεις τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, κρατώντας τη ραχοκοκαλιά, έτσι την κόκκινη ραχοκοκαλιά του συνόλου της στρατηγικής σου, να δεις πώς θα ανταποκρίνεσαι στις συγκεκριμένες συνθήκες για να μπορείς πραγματικά να είσαι χρήσιμος. Ξέρετε, πάντως, κύριε Φλαμπουράριο, ο κύριος Λαφαζάνης, για παράδειγμα, του οποίου τη σκέψη λέτε, χαρακτηρίζεται μη ρεαλιστική, ήταν μέχρι πρότινος κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διαπραγματευόταν κρίσιμα δεδομένα. Και νομίζω ότι έκανε και καλά τη δουλειά του. Παρά το γεγονός ότι είναι μη ρεαλιστής. Ναι, δεν είπα εγώ ότι είναι μη ρεαλιστική. Ότι η σκέψη τους και η προσέγγιση τους είναι μη ρεαλιστική. Ναι, ναι, όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό είπα διατρέχει ότι... τον άνθρωπο συνολικά πάντως. Ναι, όχι, εγώ είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της στιγμής. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Δηλαδή, να αφουγκραστείς ποιες είναι οι ανάγκες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έχουμε, ρε παιδιά. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Άρα πρέπει να βρούμε θέσεις εργασίας για ένα κόσμο ο οποίος σιγά σιγά θα βρίσκει θέσεις εργασίας, άρα θέσεις μέσα στη ζωή, γιατί όταν είσαι άνεργος δεν είσαι ουσιαστικά μέσα στη ζωή. Άρα πρέπει να κάνουμε το παν. Επενδυτικά προγράμματα, να αξιοποιήσουμε τα 35 δις του Γιούγκερ, τα 20 δις γρήγορα και εκεί θα κριθούμε εμείς, να μπορέσουμε πραγματικά με όρους όχι παλιούς. Δηλαδή τα μισά λεφτά να πηγαίνουν στις τσέπες, τα άλλα μισά κάτω από το τραπέζι. Με όρους δηλαδή οι οποίοι θα είναι τέτοιοι διαφανείς ανωνικοί, να μπορέσουμε πραγματικά να επανεκκινήσουμε την οικονομία, γιατί χωρίς την επανεκκίνηση της οικονομίας, ό,τι και να κόβουμε, δηλαδή το μισθό, τον πας 200 ευρώ, τον πας 100 και... όταν βγάζεις λιγότερα κάθε φορά, έτσι, πάλι θα υποφέρεις. Να σας μεταφέρω ένα προβληματισμό που μιλούσα χθες με έναν βουλευτή σας και μου έλεγε έτσι και με μια συναισθηματική δόση. Ρε παιδί μου, λέει, κάποιοι χωρίς τον Τσίπρα θα βλέπαν με το κιάλι και τις προεδρικές θέσεις και τις υπουργικές θέσεις. Γιατί τόση πολιτική αχαριστία, γιατί τον χτυπάνε έτσι? Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα πολιτικής αχαριστίας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα από βουλευτές σας, από υπουργούς σας, από προέδρους? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιαστική η συμβολή του Τσίπρα στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μαζί με τους ΑΝΕΛ έγινε κυβέρνηση. Ταυτόχρονα θεωρώ και πολύ ουσιαστικό και την ανάλυση μας στην πολιτική, δηλαδή και τις θέσεις μας, οι οποίες συνέβαλαν στο να μπορεί ο Τσίπρα να εκφράζει μια πολιτική η οποία ανταποκρινόταν σε αυτό που είπα προηγουμένως στις ανάγκες, όπως θεωρώ και πολύ ουσιαστική τη συμβολή όλων των συντρόφων που μαζί με τον Τσίπρα οργώσαμε όλη την Ελλάδα και καταφέραμε να πείσουμε τον κόσμο να μας δώσει την... Θα γινόταν χωρίς τον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση? Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Το ρωτώ για να δω τι τύχη θα έχει το κόμμα που θα προκύψει από τους αντάρτες του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι και τον Τσίπρα να είχε ένα κόμμα το οποίο δεν αντιστοιχείται με τις ανάγκες του λαού, δεν είχε τύχη. Πόσο άρα πολύ δεν είναι θέμα προσώπων, λέτε, ναι, στην πραγματικότητα, είναι θέμα πολιτικού ισχυρισμού. Βέβαια, παίζει ρόλο το πρόσωπο, ναι, και μπορεί προφανώς να δώσει όθηση, αλλά αν παραδείγματος χάρη η ανάλυση σου είναι εκτός πραγματικότητας, αν οι προτάσεις σου δεν αγγίζουν και δεν λύνουν τα προβλήματα. Θα έχει, άρα ένα κόμμα Λαφαζάνη δεν θα φέρει απώλειες από τα αριστερά για σας, λέτε? Μπορεί να αντιστοιχεί. Γιατί ο κύριος Λαφαζάνης μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία με το όχι, ναι, κύριε Φλαμπουράρη. Και εκεί τα πράγματα είναι θολά. Η δραχμή είναι ένα πράγμα. Όχι, το σε όχι, τι, όχι αυτό σε τι. Είναι. Όχι σε τι. Να το δούμε. Είναι πάντως να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα ευρύτερο πράγμα. Δηλαδή, για όχι να μπορώ εγώ να πω αν θα έχει ανταπόκριση. Μα το λέει. Ήδη κάνουν, λέει, επιτροπές λαϊκές σε όλη τη χώρα για ακύρωση του μνημονίου. Θα πάνε με το όχι στο μνημόνιο. Ναι. Και εγώ, η απάντηση δική σας? Εγώ νομίζω ότι δεν θα έχει μεγάλη τύχη. Στη Βουλή θα πει όμως, εκτιμάται, έτσι? Διότι έχει γίνει και μια παράφραση. Δηλαδή το όχι το πιάνουμε από το όχι, από το 61,5% που είπε όχι. Μα δεν είπε όχι στο ευρώ το 61,5%. Αυτό είναι σωστό. Μα ούτε ο κύριος Λαφαζάνης θα πει ευρώ ή δραχμή όμως. Θα πει όχι στα μνημονιακά μέτρα, όχι στα ηφαιστιακά. Συμφωνούμε, αλλά δεν θα πει μόνο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον. Το δεν το έχουμε ακούσει. Αυτό.
το δραχμή ευρώ. Να το δούμε τι γιατί θα προτάξουν. Όταν λες εναλλακτικούς δρόμους, όταν λες ότι το νόμισμα δεν εφευθεί, βάζω έτσι έναν αστερίσκο. Εγώ δεν ξέρω ακόμα, λέω. Τα ερωτήματα του κόσμου θα είναι όμως. Ναι. Με τι νόμισμα μας πάτε. Ακριβώς. Δεν θα είναι τα ερωτήματα του. Στη Βουλή θα μπουν όμως, θεωρείτε, κύριε Φλαμπουράρη. Αν αυτή η σύγκρουση οδήγησε σε αυτή την, την χαλάρωση της ψήφου από τη μεριά τη δική τους, δεν θα μπει όταν πια μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο. Εγώ ελπίζω και την τελευταία στιγμή ότι δεν θα διεκδικήσουν να διασπάσουν το. Το έχει περίπου πει όμως ο κύριος Λαφαζάνης. Έχει πει ένα κίνημα, το έχει ο κύριος Ήσυχος πει επίσης. Ξέρετε πόσες φορές. Εντάξει. Δεν πάει να πει ότι όταν λέμε ήταν οι συγκεκριμένες συνθήκες που υπόθηκε. Περνάει ο καιρός, ηρεμούμε, αναστοχαζόμαστε. Τους βλέπετε να ηρεμούμε και να αναστοχαζόμαστε. Ναι, αλλά εσείς θέλετε και κόμμα να μην κάνουν και στα ψηφοδέλτια να μην είναι. Δεν τα θέλετε όλα δικά σας. Πρώτα απ' όλα δεν είπα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το ένα ακούσατε είναι, να πω ότι το ένα είναι προκύπτει δια της λογικής. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δικαίωμά τους είναι, αυτό έλειπε. Γιατί και εγώ έχω συμμετάσχει σε διάφορα κόμματα. Δεν είμαι το καλό παιδί που γεννήθηκα. Γιατί είναι κακό παιδί όποιος είναι σε ποιήση, υπάρξει ένα περισσότερο από ένα. Δεν είμαι το καλό παιδί σε εισαγωγικά ότι είμαι... Ένα είναι το κόμμα και στη Βουλή πάει... όμως βλέπετε ένα τέτοιο κόμμα, κύριε Φλαμπουράρη. Αν θα μπει δηλαδή. Αν θα μπει το... Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Το λέω ότι... γιατί κάποιοι κάνουν την εξής εκτίμηση, να θεωρώ το πω διαφορετικά. Είναι δύσκολο, αλλά... Α, δύσκολο λέτε. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, ναι. Το λέω γιατί κάποιοι κάνουν την εξής προσέγγιση. Λένε πόσους σταυρούς πήρε ο Λαφαζάνης, πόσους σταυρούς πήρε ο Στρατούλης, ισχυρά ονόματα στις περιφερειές τους και προσπαθούν να κάνουν έναν τέτοιο τύπο. Τους πήραν υπό την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους πήραν μόνο. Αυτό λέω. Απλώς λέω αν αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση ή αν φεύγοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι τα πρόσωπα θα αποδυναμωθούν. Θυμάμαι το έναν, δεν θέλω να αναφερθώ, έχει φύγει τώρα. Είναι. Ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχε πάρει 55.000 ψήφους, σταυρούς. Και τότε είχαμε κάνει τη συμμαχία εμείς. Και είχε έρθει στη συμμαχία και δεν πήρε ούτε 2.000 ψήφους. Άρα ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ η ρίση αβέρωθο ότι όταν φεύγεις από το Μαντρί σε τρώει ο λύκος. Δεν είναι δυνατόν. Ο άλλος ψηφίζει κόμμα και στο κόμμα προτιμάει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι είναι η ψήφος. Σε όλα τα κόμματα, δεν είναι μόνο σε εμάς. Νομίζετε αν φύγει, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σαμαράς που μπορεί να έχει 100.000 σταυρούς και πάει στο κόμμα του κυρίου Καμένου, θα πάρει 100.000 σταυρούς. Ούτε δύο. Με τον κύριο Γλέζο τι θα γίνει, έχετε εικόνα? Ο κύριος Γλέζος θα είναι στις δικές σας λίστες? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δρυμής τα τελευταία 24 ώρα, πολύ σκληρός. Χθες μίλησε, είπε συνέλθετε σύντροφοι. Μην αφήσετε να γίνει αριστερά μια επταμηνίτικη παρένθεση. Πώς τα ακούσατε εσείς όλα αυτά? Θεωρείτε καταρχήν ότι υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης με τον κύριο Γλέζο μετά από αυτά? Και το λέω γιατί είναι άνθρωπος σύμβολο για την αριστερά. Είπε, αυτά που είπε νομίζω απευθυνόταν όχι μόνο σε εμάς ή κυρίως σε εμάς. Πάντως σίγουρα και σε εσάς. Όχι, λέω, δεν ήταν μόνο σε εμάς ή κυρίως σε εμάς. Όταν λέει μην κάνετε, εμείς δεν πάμε για να κάνουμε παρένθεση. Είμαστε 100 τόσοι. Νομίζω δεν έχω τώρα, δεν θυμάμαι πλήρως την φράση, αλλά έχω την αίσθηση ότι είπε σύντροφοι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ισχυρό, είναι σύμβολο. Αν θέλετε να με βοηθήσετε λιγάκι με αυτό. Ένα ισχυρό σύμβολο της αριστεράς. Η γνώμη μου είναι ότι ξέρει, έχει περάσει πολλά πράγματα και δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, να μην συμβάλλει στο η αριστερά να μην γίνει περιθώριο και να μην γίνει παρένθεση. Με την κυρία και ξέρει πολύ καλά πού πρέπει να συμβάλλει και πώς πρέπει να συμβάλλει για να μην γίνει η αριστερά παρένθεση. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου το διαζύγιο είναι οριστικό? Παντρεμένη είναι, μου φαίνεται. Δεν... Όχι, το διαζύγιο μαζί σας. Όχι, με... όχι το τυπικό διαζύγιο. Εντάξει, μην κλείσουμε και το σπίτι της γυναίκας πρωί-πρωί. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η στάση της την τελευταία μέρα στη Βουλή σαν να διαφοροποιήθηκε. Κύριος Τσίπρας έφυγε την ώρα που μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Χειρότερη έγινε.
τελευταία μέρα. Ναι, όχι. Υπό διαφορά... στηρίζω και τον Πρωθυπουργό. Δεν έκατσε καν να την ακούσει ο κ. Τσίπρας. Διαφοροποιήθηκε πολύ, εντάξει. Να σας πω, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη πρόεδρος της Βουλής που έχει περάσει ποτέ, δυστυχώς έμπλεξε με τα πολύ εσωτερικά και έτσι έχασε την ευκαιρία πραγματικά, ενώ της δόθηκε με 250 ψήφους, είναι η πρώτη πρόεδρος η οποία πήρε τέτοιες μεγάλες πλειοψηφίες. Δυστυχώς έχει δημιουργήσει προβλήματα. Μακάρι να συνειδητοποιήσει ποιες πολιτικές έχουν οδηγήσει σε αυτή την... και ποιες συμπεριφορές... Τη βλέπετε αρχηγό κόμματος? Τη βλέπετε αρχηγό κόμματος? Όχι. Όχι, γιατί δεν μπορεί ή γιατί δεν θα το επιλέξει? Όχι, οι αρχηγοί κομμάτων δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται από την τηλεόραση. Από την έδρα του Πρόεδρου της Βουλής γίνονται? Οι αρχηγοί κομμάτων... Υπάρχει το κανάλι της Βουλής. Οι αρχηγοί κομμάτων της αριστεράς γίνονται μέσα από τους αγώνες. Από 15 χρονών ο Τσίπρας, τον λέμε μικρό, είναι... Από το 90, άρα λέτε ότι δεν έχει τόσους αγώνες κοινωνικούς η κυρία Κωνσταντοπούλου? Νομίζω στους περίφημους αγώνες και καταλήψεις. Ο Τσίπρας είναι αλήθεια, είναι αυτό που λέτε. Έτσι είναι, δεν γίνεται. Όλοι, αν πάρετε όλους τους ηγέτες της αριστεράς, έχουν βγει μέσα από εκείνη. Άρα δεν έχει περγαμηνές αγώνων. Δεν είναι θέμα περγαμηνών, είναι θέμα πώς... Πραγματικότητα. Πώς φτιάχνεις την προσωπικότητά σου, πώς αν πιστεύετε δεν είσαι... όμως ότι θέλει? Δηλαδή βλέπετε προσωπική ατζέντα πίσω από τις κινήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου? Όσον αφορά τη διεκδίκηση ηγετικού ρόλου, δεν βλέπω. Αλλά τι τότε? Η στόχευσή της είναι στην κοινωνία χωρίς αυτό να σημαίνει ηγετικό ρόλο? Ναι, μπορεί να διεκδικεί το δίκιο της. Μπορεί να διεκδικεί μια... λειτουργία της Βουλής τέτοια που να είναι σε αντιστοιχεία με τους αυστηρούς κανόνες που πρέπει να έχει η Βουλή. Μπορεί, δηλαδή προσωπικό στοιχείο μπορεί, δεν έχει αυτή μπορεί, η ιστορία. Μπορεί. Όλα αυτά απορρέουν από την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Πάντως, η κριτική, δηλαδή αλλιώς της... ήταν ο Μεϊμαράκης πρόεδρος της Βουλής, αλλιώς είναι. Η κριτική που της γίνεται πάντως και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την αντιπολίτευση από την αρχή είναι αυτό, ότι έχει μια προσωπική ατζέντα και ότι επί της ουσίας θα ήθελε κάποια στιγμή να αμφισβητήσει τον Τσίπρα και να πάρει ενδεχομένως και τη θέση του, να γίνει αυτή η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το βλέπω αυτό, δεν ξέρω. Επισήμως δεν έχω δει τέτοια εξήγηση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε δεν κάνετε όμως και πρόταση μορφής. Ούτε καν κύκλοι του Μαξίμου δεν κάνουν τόσο σαφή εξήγηση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι φιλοδοξίες είναι θεμητές. Πάνω από το όριο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι. Μάλιστα. Τώρα, να γυρίσω λίγο στα της ψήφου εμπιστοσύνης και στις κάλπες που πιθανώς βλέπετε στο βάθος. Κάποιοι, ξέρετε, λένε ότι αυτό είναι τακτικισμός, η αντιπολίτευση το λέει. Κάποιοι λένε πόσες κάλπες χρειάζεστε για να λύσετε το εσωκομματικό σας ζήτημα. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή πήρε μια ισχυρή εντολή, έχει μια ισχυρή πλειοψηφία, όχι όλος διόλου δική της στη Βουλή, πήρε ένα 61% στο δημοψήφισμα, τώρα θέλει να στήσει επόμενη κάλπη για να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και βλέπουμε και μια άλλη κάλπη στο βάθος που είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πόσες κάλπες λένε κάποιοι, κύριε Φλαμπουράρη, για να λύσετε ένα θέμα που το ονομάζουν εσωκομματικό? Πρώτα θέλω να κάνω μία σαφή διευκρίνηση. Δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται μία κριτική, μία πολεμική στα θέματα των εκλογών. Δηλαδή μόλις ακούγονται οι εκλογές αρχίζουν να λένε πάλι εκλογές και τι είναι εκλογές και... Πρώτα οι εκλογές είναι μια δημοκρατική διαδικασία δημοκρατικών πολιτευμάτων που όταν φτάνουν σε αδιέξοδο είναι υποχρεωμένοι να πάνε σε εκλογές. Τώρα το να κατηγορούμε την εκλογική διαδικασία θεωρώ ότι είναι λάθος. Να δείτε το δεν λέω για σας, εγώ λέω
και τα κόμματα τα άλλα. Πάπου αρχίζουν ένα-ένα και καταδικάζουν το θέμα των εκλογών. Ένα-δύο εκλογές πάμε, όχι μόνο για να λύσουμε τα, και κυρίως για να λύσουμε τα συγκομματικά προβλήματα. Εκλογές από τη στιγμή που αμφισβητείται η πολιτική της κυβέρνησης, πρέπει να πάμε για να επιβεβαιωθεί ή να μην επιβεβαιωθεί η πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, έχουμε φύγει. Δεν είμαστε χαζοί. Ξέρουμε ότι έχουμε φύγει. Και αυτό μας καταμαρτυρούν πολλοί. Έχουμε φύγει από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Πάντως, στελέχη σας παραδέχονται. Έχουν καινούργιες συνθήκες διαμορφωθεί. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει πια νέα δεδομένα. Αυτά τα νέα δεδομένα, αν δεν είχαμε αμφισβήτηση από τους 162, γι' αυτό είπα στην αρχή, αν πάρουμε 162 δεν έχει νόημα ή 160 να πάμε σε εκλογές, αλλά όταν αμφισβητείται από μια μερίδα των βουλευτών των δικών μας, είναι λογικό να πρέπει να απευθυνθούμε στον κόσμο, στο μόνο ο οποίος πρέπει να μιλήσει, να επιβεβαιώσει ή να καταδικάσει μια πολιτική. Δεν μπορεί στο όνομα του κόσμου, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο τώρα, στο όνομα του λαού, στο όνομα του κόσμου λέμε τις απόψεις μας. Μια και λέτε και για το λαό. Αυθεντικά εκφράζουμε ο καθένας και μας. Το κάνουν αυτό. Νομίζουν όλοι. Νομίζουν ότι αυθεντικά εκφράζουν τη θέληση του λαού. Δεν είναι κύριε έτσι. Φλαμπουράρη, μια και λέτε για το λαό. Του λαού θα την εκφράσει ο ίδιος ο λαός. Ωραία. Μέσα από μια και λέτε για το λαό και για τη θέλησή του. Εάν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα ο λαός δεν σας δώσει αυτοδυναμία, σας δώσει αυτοδυναμία, είναι προφανές ότι θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Εάν δεν σας δώσει αυτοδυναμία, που θα είναι ένα πολιτικό μήνυμα, είστε έτοιμοι να κάνετε μια κυβέρνηση συνασπισμού ή συμμαχιών με τα κόμματα που σας βοήθησαν να ψηφίσετε τη συμφωνία στη Βουλή? Γιατί φαντάζομαι εκεί θα απευθυνθείτε νομίζω, την επομένη των εκλογών, έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω πρώτα θα πάρουμε αυτοδυναμία. Αυτό εντάξει, αν το πάρετε τελείως. Δεύτερον. Λέμε στην περίπτωση που δεν. Δεύτερον, αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία, είχαμε μια πολύ πετυχημένη συνεργασία με τους ανεξάρτητες. Θα τους βάλετε στα ψηφοδέλτιά σας, τους ανέλη. Όχι, όχι. Γιατί ας βάλουμε στα ψηφοδέλτιά μας. Θα συνεχιστεί δηλαδή αυτή η συνεργασία και μετεκλογικά. Βεβαίως, διότι έχει πάει άψογα. Βλέπετε να μπαίνει κι άλλο κόμμα? Βλέπετε να συνεργάζεστε και με άλλο κόμμα εκτός των Ανέλη, ή θα παραμείνετε εκεί? Εγώ νομίζω ότι αν οι δύο, που εγώ πιστεύω και οι μόνοι μας θα φτάνουμε, νομίζω αυτοί οι δύο έχουν δείξει ότι πολύ καλά μπορούν να συνεργαστούν και σε όλους τους τομείς. Και ιδιαίτερα εγώ έχω έτσι μια ιδιαίτερη σχέση ως υπουργός, είναι ο Τέρνς ο Κουίκο, ο οποίος είναι άψογος στη συνεργασία. Άρα, δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή έχει περάσει τόσα χρόνια από τα δικά σας. Είναι καλό ο Τέρνς. Άρα βλέπετε το ίδιο σχήμα που έχουμε τώρα να το έχουμε και μετεκλογικά. Απλά θα είναι βελτιωμένο και εμπλουτισμένο όσον αφορά τα στελέχη, τα κυβερνητικά και τα κοινοβουλευτικά. Δεν ξέρω αν είναι εμπλουτισμένο ή αποδεικτικό. Αν θα έχουμε καινούργια πρόσωπα. Λέω, δεν ξέρω αν θα είναι εμπλουτισμένο ή αποδυναμωμένο. Α, εντάξει, αυτό θα το δούμε. Στους πολίτες πώς θα απευθυνθείτε αν φτάσουμε σε εκλογές? Τι θα τους πείτε? Ψηφίστε τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά για να κάνει τι? Γιατί το μνημόνιο, αντιμνημόνιο δεν παίζει πια. Ναι, για να επανεκκινήσει την οικονομία, να κάνει την παραγωγή. Με ποια περιθώρια? Με όλα. Δεν μας κόβει κανένας. Δεν μας κόβει κανένας, παραδείγματος χάρη. Για να περάσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, μέσα από αυτούς τους τομείς τους οποίους και προεκλογικά έχουμε επιλέξει, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, όπως είναι ο τουρισμός, οι κατασκευές, οι νέες τεχνολογίες, η ενέργεια, έχουμε όλη τη δυνατότητα και υπάρχουν και αρκετές επενδυτικές προτάσεις και από ιδιώτες Έλληνες και από κράτη που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μπορούμε, από τη στιγμή που υπάρχει η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν την οικονομία και μπορείτε εσείς? Ναι, γιατί σταθεροποιείται με το 86 εκατομμύρια που παίρνουμε, με την διαβεβαίωση αυτό ακόμα. Αυτό όμως είναι ένα πακέτο που έκλεισε τώρα. Θα το εφαρμόσετε ή εσείς ή οι επόμενοι. Ή εσείς μαζί με κάποιους άλλους. Γιατί ναι, εσείς καλύτερα από άλλους? Εμείς οι επόμενοι, εμείς θα το εφαρμόσουμε. Εσείς, βεβαίως. Αυτή είναι η προσδοκή σας και σας το εύχομαι. Αλλά λέω γιατί. Για να γίνει αυτό το μνημόνιο λίγο πιο
τέλος πάντων καλό, λίγο να έχει ένα θετικότερο πρόσημο, πιο κοινωνικό. Ενδεχομένως γιατί μπορούμε να το εφαρμόσουμε με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις, όπως έδειξε αυτό και η ψήφισή του στη Βουλή. Αυτό δεν μπορώ να το πω, είναι σατανική σκέψη. Ναι, αυτό που θα επιδιώξουμε είναι ναι, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι και μπορούμε και το ξέρουμε όλοι πια, δεν πρέπει να μας οικονομολόγοι για να το λέμε, το λέει σχεδόν όλος ο κόσμος πια από όπου και από έρχεται, ότι χωρίς να υπάρχει μια αναπτυξιακή διαδικασία στη χώρα μας, αν δεν υπάρχει μια επανεκκίνηση της οικονομίας, αν οι τράπεζες πια αφού σταθεροποιηθούν πρώτον δεν προχωρήσουν σε δανειοδοτήσεις σοβαρές όμως και με έλεγχο σε επιχειρήσεις κυρίως μικρές και μεσαίες, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και όχι δάνεια, θαλασσοδάνεια όπως δινόντουσαν παλιά. Αν μπορέσουμε αυτό να το καταφέρουμε, και θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, θα έχουμε μία συνεχή βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Να κλείσουμε. Ναι. Βγάλατε πολλές ειδήσεις και μας είπατε μόνο να κλείσουμε λίγο συναισθηματικά και ανθρώπινα, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Δεν μου είπατε τίποτα για τους μετανάστες. Εγώ θα ρωτούσα τώρα. Πρόσφυγες, φαντάζομαι. Ναι, για τους πρόσφυγες. Δύο ρωτήσεις θα σας κάνουμε ακόμη. Ναι, μία της Ράνης για τους μετανάστες και μία συναισθηματική για το τέλος. Εμένα με πειράζει πολύ τώρα, για να μπούμε σε αυτό το θέμα, με πειράζει πολύ που τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αρχίσει και τα έχουν βάλει με την υπουργό. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι και εθνικά επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή να έχουν πιάσει την υπουργό η οποία από το πρωί στο βράδυ. Είναι άμα πες. Τη δείτε, η μόνη που δεν πήγε να κάνει ούτε ένα μπάνιο είναι όλη την ημέρα. Πολλοί κόσμοι δεν πήγε, κύριε Φλαμπουράρη, φέτος να κάνει πότε, μπάνιο. Ναι, αλλά μιλάμε για αυτήν. Για τον άλλο κόσμο δεν του λέμε παρετήσου. Εντάξει, εκείνη είναι υπουργό. Σε ποιον θα πούμε να παρετηθεί. Δηλαδή είναι από τη μια, πότε είναι στη Βοτανικό, πότε είναι στην ΚΟ, πότε είναι στη Μυτιλίνη. Για να αντιμετωπίσει τα τρομακτικά προβλήματα και ακούει παρετήσει από ποιου. Από αυτού οι οποίοι δεν έχουν κάνει μία τόσο δα πρόταση πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όταν 5.000 τουλάχιστον πρόσφυγες μπαίνουν καθημερινά στα νησιά μας. Μία κουβέντα έχετε ακούσει, το πώς. Εμείς ξεκινάμε, τρέχουμε. Να τους δώσουμε φαΐ, να τους ταυτοποιήσουμε, να πάμε πλοίο για να τους μεταφέρουμε, να φτιάξουμε κέντρα φιλοξενίας σε διάφορα μέρη, παρότι λέτε έχουμε αντιδράσει. Αυτό ήθελα να σας πω. Συνεργασία από τους δήμους έχετε, από τις τοπικές κοινωνίες παντού? Γιατί μεταξύ μας τώρα το λέω, ακούω τέτοιες γκρίνιες που πολλές φορές δεν λέγονται δημόσια, αλλά ότι ο τάδε δήμαρχος δεν κάνει ό,τι μπορεί, σαμποτάρει την προσπάθεια. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα? Ναι, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Και λόγω ευαισθησίας. Εντάξει, και τα φαινόμενα που έχουμε από τους δημάρχους δεν είναι ότι είναι μόνο κάθετοι. Θεωρούν, κατά τη γνώμη μου, εσφαλμένα ότι έτσι εκφράζουν τη θέληση του λαού τους. Αυτό είναι λάθος. Όπου έχουμε πάει και έχουμε στήσει κέντρα φιλοξενίας, βλέπουμε ότι ο κόσμος, βλέποντας τα παιδάκια να μην έχουν να φάνε κλπ, πάει και προσφέρει. Δηλαδή και αυτός ο δήμαρχος ή οι δήμαρχοι πρέπει να αντιστοιχηθούν με τις θελήσεις και τις ευαισθησίες του λαού τους. Επειδή μετά θα έχουμε τον κύριο Κακλαμάνη που είχε φέρει το θέμα στη Βουλή, γι' αυτό σας ρωτάω. Με αυτόν τον περίφημο σύμβουλό σας, τον κύριο Κιμ, που διεκδικεί και τα 125.000 ευρώ και που η Die Welt λέει ότι τον είχε μαζί του ο Αλέξης Τσίπρας στη διαπραγμάτευση στη Σύνοδο Κορυφής, τι θα γίνει? Θα του τα δώσετε, θα συνεχίσετε να τον έχετε σύμβουλο? Θα του δώσουμε 125.000 ευρώ το μήνα. Εγώ θεωρώ, δεν το ξέρω το θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω τα πόσα λεφτά κλπ. Αυτό που ξέρω είναι ότι έπαιρνε, κάθε φορά τα εισιτήρια του. Αυτό υπάρχει και στη διάρκεια. Εντάξει, θα τα πληρώσουμε. Αλλά... Και εγώ νόμιζα ότι αυτά είναι. Δηλαδή, ξέρατε ότι πρέπει να του δώσουμε 375.000 αμοιβή? Το έχω ακούσει αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι. Θα τα πάρει. Πολλά λεφτά όχι, πάντως, δεν νομίζω, θα γίνει μια. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, αν υπάρχει δέσμευση κανονικά, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Προφορική υποτίθεται, υπάρχει από τον κύριο Βαρουφάκη. Προφορική είναι νόμος, τώρα και προφορική. Εγώ παραδείγματος χάρη έχω κλείσει τώρα το πλοίο, το Βενιζέλος. Άρα πρέπει να τα πάρει τα λεφτά. Με την ΑΝΕΚ προφορικά.
Άρα πρέπει με να πιστεύετε πάρει. Ότι θα λόγω τα πάρει σας. Τα λεφτά. Συμβόλαιο. Το Βενιζέλος είναι προφορικά ουσιαστικά. Δεν... Εντάξει, θα και προφορικά να είναι. Πρέπει... Εγώ νομίζω ευρώ. Ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση μαζί του στις συνθήκες που βρισκόμαστε. Διακανονισμό. Ναι, ένας διακανονισμός. Να και πάρει, κλείσουμε... διακανονισμός, να πάρει λιγότερα. Και να κλείσουμε ανθρώπινα. Σας αποδίδω τον χαρακτηρισμό του πατέρα του Πρωθυπουργού. Εσείς τον Αλέξη Τσίπρα τον αισθάνεστε ως γιο σας? Εγώ... ναι, βέβαια, αφού τα μικρά τα αισθάνομαι πιο πολύ από εγγόνια μου. Άρα και τον Αλέξη ως γιο. Έτσι είναι. Σας λέω, είναι μια τρομακτική σχέση. Δεν θέλω να μιλήσω. Αλλά είναι, δηλαδή αν κάνουν τρεις μέρες και δεν τα βλέπω... Είναι μια τρομακτική σχέση. Θα έχετε όλοι την εμπειρία, νομίζω. Γι' αυτό θέλαμε να κλείσουμε έτσι λίγο συναισθηματικά και ανθρώπινα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φλαμπουράκη. Εχθές ήταν κάπου ο μικρός με τον πατέρα του, θα διαβάσω το κύριε. Και του λέει, καλέ μπαμπά, του λέει, αφού με το καράβι, ένα τέτοιο, ένα ταχύπλο, αφού με το καράβι πήγαμε στη Σέριφο, Μήλο, δεν ξέρω πού. Στη Μήλο. Μπορούσαμε να πάμε και έγινα, του λέει. Να δούμε τον παππού. Τον παππού, Μπορούσαμε να πάμε και έγινα. Υπάρχει αγάπη, μεγάλη. Ναι, μεγάλη, μεγάλη. Εντάξει, αυτά είναι πια ανθρώπινα. Ας τα αφήσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντουράκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα.